Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα από την πανέμορφη γραφική φιλόξενη Κύθνο. Καλημέρα. Είμαστε μια χαρά, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε. Εδώ έχουμε ετοιμάσει διάφορα γλυκά καλούδια να σας υποδεχτούμε και να έρθετε να παγιστείτε από κοντά. Τι είναι αυτά, για πείτε μας, πού βρίσκεστε? Βρισκόμαστε στο παραδοσιακό χωριό Δριοπίδα Κύθνου. Είναι το μοναδικό χωριό των Κυκλάδων, το οποίο είναι με κεραμοσκεπές. Είναι ένα από τα δύο χωριά του νησιού μας, η Χώρα και η Δριοπίδα. Βρισκόμαστε στην Δριοπίδα, στο κέντρο του χωριού, στο κατάστημα Ανθοέσα, στην πιάτσα, στη γραφική πιάτσα. Η Δριοπίδα είναι ένα πανέμορφο χωριό, το οποίο έχει το σπήλαιο καταφύγη με σταλαχτίτες και σταλαγμίτες, έχει το Βυζαντινό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο, το Θεατράκι της Δριοπίδας που γίνεται πάρα πολλές εκδηλώσεις το καλοκαίρι και φιλοξενεί πάρα πολλούς τουρίστες. Είστε έτοιμοι για τους τουρίστες με όλη αυτή την περιπέτειά μας με την πανδημία? Είμαστε πανέτοιμοι. Υπάρχει αύξηση στη ζήτηση το τελευταίο διάστημα στο νησί μας, είτε από παλιούς πελάτες που έρχονται στο νησί και επισκέπτες, είτε από νέους επισκέπτες που ενδιαφέρονται να δουν στο νησί. Το νησί, όπως ξέρετε, είναι ένας κοντινός προορισμός. 2 ώρες από το λιμάνι του Λαβρίου, 3 ώρες από το λιμάνι του Πειραιά. Και είμαστε πανέτοιμοι, όπως βλέπετε εδώ, και οι καταστηματάρχες ετοιμάζονται σιγά-σιγά για να υποδεχθούν τους πρώτους επισκέπτες του νησιού μας. Η Κύθνος έχει 100 παραλίες. Μπορεί και το 15 Αύγουστο ο επισκέπτης να βρει μια ελληνική παραλία, όπως είναι τα νέα δεδομένα, ναι, που με τις νέα μέτρα λόγω του κορονοϊού που έχει ταλαιπωρήσει τους πάντες, στην Κύθνο ο επισκέπτης μπορεί να βρει ελληνική παραλία και να είναι μόνος του. Έχουμε και τις οργανωμένες παραλίες, αλλά έχουν και τις παραλίες που μπορεί ο επισκέπτης να είναι μόνος του και το 15 Αύγουστο, όπως σας είπα. Ένα νησί κουκλί. Να σας δώσω και την κυρία Κούρου να σας πει μια καλημέρα. Μια καλημέρα. Να σας παρουσιάσει τα προϊόντα που έχουμε μπροστά μας. Μια καλημέρα. Μια καλημέρα. Τι ομορφιές είναι αυτές. Καλώς την. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλοξενία σας στο κανάλι σας. Εμείς ευχαριστούμε. Τι θα μας φιλέψετε αν έρθουμε στην Κύθνο? Και θα σας περιμένουμε στο νησί μας. Εδώ έχω φτιάξει, είναι όλα χειροποίητα, είναι κουλουράκια παραδοσιακά. Ναι. Είναι οι τυρόπιτες, οι δικές μας εδώ οι παραδοσιακές, τους φτιάχνουμε, ναι, το δικό μας το τυράκι. Ναι. Τα γλυκά του κουταλιού που όλα είναι σπιτικά, τα φτιάχνουμε εγώ εδώ ίδια. Ναι. Τα ποτά. Το παστέλι, που αυτό το πλήστον είναι περισσότερο για τους γάμους, αλλά τώρα οι επισκέπτες που έρχονται το καλοκαίρι το προτιμούν γιατί είναι το παραδοσιακό. Αυτές τις λιγουδιές να για γάμους δεν ξέρουμε, αλλά για διακοπές. Και αυτά είναι τα κεράκια του Πάσχα, της λαμπρής που λέμε. Έτσι.